το Κολέγιο Θεραπείας της Αθυροσκλήρωσης και ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας συνδιοργανώνουν την Κυριακή 26 Μαρτίου, 10.30 το πρωί, στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, στο Πανεπιστήμιο, εκδήλωση για το κοινό με θέμα σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων. Είναι η τέταρτη εκδήλωση που οργανώνουμε για το κοινό και είναι κάτι που ο κόσμος μας το ζητά. Το έχει συνηθίσει και το περιμένει με ενδιαφέρον. Ομιλητές είναι κορυφαίοι καρδιολόγοι στο αντικείμενό τους από το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Θα είναι η κυρία Γενοβέφα Κολοβού, διευθύντρια του καρδιολογικού τομέα του Ωνασίου, συγγραφέας 18 συγγραμμάτων, εκ των οποίων τα δύο ξενόγλωσσα, που θα μιλήσει με θέμα συνδυασμοί φαρμάκων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της αθυροσκλήρωσης. Ο κύριος Γεώργιος Αθανασόπουλος, αναπληρωτής διευθυντής του καρδιολογικού τομέα του Ωνασίου, εξειδικευμένος στους υπερήχους, μεγάλος δάσκαλος στην υπερηχοκαρδιογραφία και τη δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία, θα μιλήσει με θέμα αξιολόγηση ισχαιμίας στη Στεφανία νόσο. Ο κύριος Θεμιστοκλής Μαούνης, αναπληρωτής διευθυντής του καρδιολογικού τομέα του Ωνασίου, θα μιλήσει με ένα ενδιαφέρον θέμα για όλους και για όλες τις ηλικίες, ταχυκαρδίες. Για επεμβατική καρδιολογία, με θέμα τι νεότερο στην επεμβατική καρδιολογία, θα μιλήσει ο διευθυντής του πρώτου τμήματος επεμβατικών μελετών, ο κύριος Γιάννης Ιακώβου. Θα είναι επίσης μαζί μας και θα σχολιάσει η διευθύντρια του πυρηνικού εργαστηρίου του Ωνασίου, η κυρία Μαρία Κουτελού, με παιδοκαρδιολογικό θέμα πότε και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η καρδιολογική εξέταση στα παιδιά και τους εφήβους. Θα μιλήσει ο κύριος Θανάσης Χρουσαλάς, παιδίατρος παιδοκαρδιολόγος, συνεργάτης του παιδοκαρδιολογικού τμήματος του Ωνασίου. Θα υπάρχει συζήτηση με τους ειδικούς, όπου το κοινό θα μπορεί να θέσει ερωτήματα, αλλά και στο τέλος της εκδήλωσης θα έχουμε τη δυνατότητα, τρώγοντας το μπουφέ και πίνοντας ένα ποτήρι κρασί, να συζητήσουμε με τους ειδικούς και να αναπτύξουμε τα ερωτήματά μας και να λύσουμε τυχόν απορίες μας. Στις δυτικές κοινωνίες, περισσότερο από το 50% της θνησιμότητας οφείλεται στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όμως, σε αντίθεση με τα κακοήθη νοσήματα, υπάρχει ουσιαστική πρόληψη και αντιμετώπιση στα καρδιαγγειακά νοσήματα, αρκεί κανείς να εξεταστεί έγκαιρα. Η επιτυχία των τριών προηγούμενων συνεδρίων, τόσο από πλευράς θεμάτων όσο και από προσέλευσης κόσμου, μας έδωσαν και φέτος την όθηση να διοργανώσουμε για τέταρτη φορά τα θέματα καρδιολογίας, παιδοκαρδιολογίας και παιδιατρικής. Για την καρδιολογία μίλησε πριν ο Γιάννης. Εγώ θέλω να πω ότι το θέμα της παιδοκαρδιολογίας θα είναι ο συνεκτικός κρίκος που θα μας οδηγήσει μετά σε θέματα τα οποία θα αναπτύξουν εκλεκτοί συνάδελφοι παιδίατροι από την Κόρινθο. Εγώ θα αναφερθώ στο πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η καρδιολογική εξέταση των παιδιών και των εφήβων και πότε αυτή πρέπει ή είναι δυνατόν να ξεκινάει. Επειδή δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για το πότε ξεκινάει και κάθε πόσο πρέπει να γίνεται, θα προσπαθήσουμε να διαφωτίσουμε αυτό το θέμα. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος και οι γονείς που έρχονται στο ιατρείο με ρωτούν και αυτό μου έδωσε το έναυσμα και την ιδέα να μιλήσω για αυτό το θέμα. Στα πλαίσια της ανάπτυξης θα θυμηθούμε γνωστές έννοιες που άπτονται της παιδιατρικής καρδιολογίας, όπως είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες, ο ευνίδιος θάνατος, ο ευτυχώς σπάνιος, το σπάνιο θέμα του ευνιδίου θανάτου στους νεαρούς αθλητές, ο προαθλητικός έλεγχος, η υπέρταση, η παχυσαρκία και άλλα τέτοια θέματα που η αλήθεια είναι ότι αφορούν
κυρίως τους ενήλικες, αλλά ξεκινούν από την παιδική και εφηβική ηλικία. Αφού αναπτύξω εγώ σαν ομιλητής το θέμα αυτό, της παιδιατρικής καρδιολογίας, μετά θα έχουμε συζητήσει με συναδέλφους παιδιάτρους, οι οποίοι θα αναπτύξουν κάποια θέματα παιδιατρικής, τα οποία είναι και επίκαιρα, αλλά κυρίως πρακτικά και ενδιαφέροντα. Ουσιαστικά, το ερέθισμα για το ποια θέματα θα συζητήσουμε όσον αφορά την παιδιατρική, μας δίνουν οι ίδιες οι απορίες και ερωτήσεις των γονέων που έρχονται στα ιατρεία μας. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για το ποια είναι τα θέματα, για να σας αφήσουμε έτσι και σε μια αγωνία, να σας δώσουμε και το ερέθισμα να έρθετε την Κυριακή το πρωί στις 26 Μαρτίου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, όπου είμαι βέβαιος ότι θα ακούσετε χρήσιμα, πρακτικά και πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, ώστε να μπορούμε να έχουμε και διάρκεια και ποιότητα ζωής. Και φυσικά η πρόληψη είναι πολύ σημαντική στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά φαντάζεστε ότι και μόνο από τη λέξη πρόληψη, η πρόληψη είναι συνυφασμένη με την παιδική και εφηβική ηλικία. Γιατί εκεί χτίζουμε ουσιαστικά, πατάμε πάνω στα γονίδιά μας και χτίζουμε την μετέπειτα ζωή.